Σας γνωρίσω τον κύριο Στεφ Γκάρτνερ, ο οποίος ζει στη Χαβάη μαζί με την αγαπημένη του Άλεκ Χόραν, η οποία είναι γιόγκι και έκανε 6 μήνες πρόβα για να της κάνει πρόταση γάμου στη ρουτίνα τους που κάνουν καθημερινά. Έβαλε την κάμερα απέναντι και ενώ είναι έτσι σε μια πολύ βολική στάση, όπως όλοι βλέπετε, αυτή που καθημερινά όλοι κάνουμε. Η Σόφη Πασχάλη. Γυρίζοντας λοιπόν ανάποδα. Και όταν αυτή γυρίζει, όχι, το έχει σχεδιάσει, της κάνει πρόταση γάμου έτσι σε αυτή τη στάση, ενώ είναι ανάποδα. Εκείνη λέει ναι και σε 3 μέρες θα παντρευτούν στη Χαβάη. Όχι, κάνουν ένα ισορροπήσουν. Φιλιούνται, παιδιά, πώς φιλιούνται. Φιλιούνται, κανονικά φιλιούνται. Άντε να πέσεις κάτω και να σπαστείς. Το ανάποδο φιλί. Τώρα εγώ σκέφτηκα κάτι πονηρό. Όχι, Θέμη. Όχι, Θέμη. Αρέσει. Αυτό λέω. Πριν δεν σκέφτηκα πονηρό. Δηλαδή. Δηλαδή λέει, θα σου δείξω μετά κάτι βιντεάκι. Πρέπει να σου πω κάτι. Δεν θέλω να ξέρω, Φέι. Στη γιόγκα τη Ελένα ξέρει σίγουρα. Ότι μπορεί μια γυναίκα να κορυφώσει σεξουαλικά χωρί να υπάρχει. Μιλάμε για πρώτα σιγά μου, Στέφανε. Ερωτικό, ναι. Από διάφορε τέτοιε τάσει θέλω να σου πω. Τι λέτε, παιδιά. Δεν ξέρω. Βέβαια. Μπορεί μια γυναίκα να ολοκληρώσει ερωτικά. Καλά να πάτε. Γιατί χάζει με την εικόνα. Χωρί να υπάρχει άνδρα δίπλα τη, κάνοντα συγκεκριμένα πράγματα στη γιόγκα. Λέει, παιδιά. Ναι. Εντάξει, ξέρει και εσύ. Το ότι ξέρετε όλοι εσείς. Φαντάζομαι ότι δεν είναι αυτό που βλέπουμε. Φαντάζομαι αυτό. Πού το ξέρεις πως δεν βρίσκουν τα παιδιά. Νομίζω ότι λες αυτό που λέει εσάς, το ταντρικό σεξ. Καλά, δεν είναι ταντρικό, είναι γιόγκα. Εγώ αυτό νομίζω ότι λέτε. Το γιόγκα είναι άλλο. Είναι γιόγκα σου λέω. Αυτό είναι γιόγκα. Φέι μου άσε τι λένε τα παιδιά τώρα. Θέλω να σου πω ότι μπορεί να ολοκληρώνουν τώρα τα παιδιά εκεί πέρα. Ολοκληρώνουν με γιόγκα. Μόνο εκείνοι είναι γιόγκα το ξέρουν, Φέι μου. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εμείς. Έχουν φτάσει σε ένα ανώτερο επίπεδο και ολοκληρώνουν με τον τρόπο. Πραγματικά το θέμα είναι να ολοκληρώσουμε. Πώς θα το βρουν αυτό μεταξύ τους. Τίποτα κάτι δικά μου. Σε βοηθάει και στην καθημερινότητά σου. Πες κάτι και για τη γιόγκα τώρα. Να μπείτε να το γκουγκλάρετε, παιδιά, αυτό. Οι γυναίκες που κάνουν γιόγκα κορυφώνουν στο σεξ χωρίς άνδρα. Γκουγκλάρετε. Παιδιά, εγώ θα το γκουγκλάρω στο διάλειμμα. Μπράβο, ρε παιδιά. Εγώ θα κάνω έτοιμο. Εσύ γιατί κάνεις γιόγκα. Θα κάνει τώρα. Όχι, αλλά να μην έχουμε δυο. Μια σφαιρική άποψη. Δυο γνώσεις. Μπορούμε να φέρουμε έναν τρόπο. Α, εντάξει. Κλαίει η Ελένα πάνω, εντάξει, πάμε.